Μία. Ούτε μία. Με του φόρου δεν μειώνει το μισθό. Μισθό. Δεν μειώνει το μισθό με του φόρου. Ορίστε. Βάζετε, ανεβάζετε τα τέλη. Είμαι σαφή, τι λέω. Είμαι σαφή, τι λέω. Σε αντίθεση με τους προηγούμενες κυβερνήσεις που μείωσαν τους μισθούς κατά περίπου 35 με 40% τους ονομαστικούς μισθούς, εμείς στη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης από το Γενάρη του 2015 και στη συνέχεια και από το Σεπτέμβριο του 2015 δεν υπήρξε καμία μείωση ονομαστικών μισθών. Κυβέρνηση... Υπήρξε μέχρι στιγμής μια μείωση στις κύριες συντάξεις. Μιλάω για τις κύριες συντάξεις. Κατά 2% το οποίο πήγε ανταποδοτικά στους κλάδους υγείας και είμαστε μπροστά σε ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό. Άρα όλα καλά. Όμως θα έλεγα πρώτα απ' όλα απευθυνόμενος και σε εσάς και στους τηλεθεατές, μην ακούτε τα ψέματα. Τα ψέματα τα οποία διαδίδουν. Διότι αν ακούγαμε τα μισά όπως θα λένε, ήδη θα έπρεπε να είχαν μπει ως ΔΟΕ στα σπίτια και να ψάχνε μέσα στα σπίτια, να ψάχνει τα κρυμμένα χρήματα, θα έπρεπε να έχει ανοίξει όλες τις τηρίδες, θα έπρεπε να είχαν ειδικοποίηση συντάξεις κατά 30% κλπ. Εσείς κύριε Υπουργέ, με τους πληστηριασμούς είστε ικανοποιημένος, προστατεύονται δηλαδή οι αδύναμοι, κάτι κοιτάξτε, κοιτάξτε, αυτό που λέτε, και εγώ θα ήθελα να ήμουν ένα 95 και κούκλος σαν τον Πολιούμαν. Δεν έγινε και το πρόβλημα. Δεν έγινε το πρόβλημα. Φυσικά δεν ωραιοποιώ τίποτα. Δεν ωραιοποιούμε τίποτα. Δεν ωραιοποιούμε τίποτα. Απλώς η διαφορά από προηγούμενα είναι διπλή κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι κάτι που το βλέπει ο κόσμος. Μια σκληρή διαπραγμάτευση. Το κάθε τι αν να περάσει, περνάει με πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Το ψάχνουμε μέσα, το ψάχνουμε αλλιώ. Είναι αυτό. Από πού προκύπτει αυτό που λέτε. Ορίστε. Από πού προκύπτει αυτό που λέτε. Πώς δεν προκύπτει. Οι θεσμοί στο ζήτημα των πληστηριασμών πρώτη κατοικία θέλανε μια προστασία μόνο του 16%. Και έχουμε το 25%. Και πήγε. Και πήγε όχι, 25 πήγε. Στο 60%. Πήγε. Μιλάμε για του. Κοιτάξτε, είμαστε εδώ και θα ξαναείμαστε. Είμαστε εδώ και θα ξαναείμαστε. Είμαστε εδώ και θα ξαναείμαστε. Δεν θα γίνουν πληστηριασμοί. Δεν θα γίνουν πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Διότι το 25% έχει απόλυτη προστασία, τέτοια προστασία που και κάποιο να μην μπορεί. Να μην μπορεί. Σε ένα χρόνο, ξέρετε πόσα πράγματα θα έχουν αλλάξει από σήμερα. Προς το καλύτερο. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εδώ πάμε. Η μικρή διάρκεια μας επιβάλλεται, κύριε Λίριτζη. Έτσι. Λοιπόν. Και το υπόλοιπο 35% είναι τέτοιες οι ρυθμίσεις του νόμου που ουσιαστικά προστατεύονται. Ακόμα επαναλαμβάνω και κάποιος να μην έχει από τα ευάλωτα ιδιαίτερα στρώματα, το κράτος έρχεται, έχει εξασφαλίσει 100 εκατομμύρια καβάντζα να έρθει να ενισχύσει τον. Είστε δηλαδή. Και εγώ κάνω μια πρόβλεψη. Μια πρόβλεψη. Αυτοί που δεν προστατεύονται, που είναι ουσιαστικά γύρω στο 6%, όπως είπε χθες το Τσακαλώτος, με νούμερα. Mm-hmm. Με νούμερα. Έχουν τέτοιες δυνατότητες εισοδηματικές, δεν ξέρω γιατί έχουν μπει σε ρυθμίσεις ή οτιδήποτε άλλο, ή γιατί έχουν τόσο σοβαρά δάνεια. Αυτοί δεν αυτοί θα πληρώσουν. Γιατί δεν θέλουν βέβαια να κινδυνεύσει και μπορούν να πληρώσουν το 6%. Το άλλο 94%, τα νούμερα είναι κατά προσέγγιση, είτε 100% προστατεύεται, είτε είναι τέτοιες οι ρυθμίσεις που διευκολύνεται πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη και μόνο ότι η αντικειμενική αξία για ένα πολύ μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, η αντικειμενική αξία μειώνεται περίπου στο μισό, στη λεγόμενη. Πραγματική αξία, ας πούμε. Στην εμπορική. Καταλαβαίνετε. Στην εμπορική. Την εμπορική αξία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, γι' αυτό μιλάω εγώ για την προσπάθεια εξασφάλισης του. Δέστε το ζήτημα, ζήτημα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θυμάστε από το καλοκαίρι. Είστε ικανοποιημένος για το χειρισμό. Ένα λεπτό. Τρεις μήνες ψάχνατε να βρείτε ισοδύναμα. Αν ακούγαμε την προπαγάνδα που κάνουν. Τι προπαγάνδα, κύριε Μπαλά. Θα έλεγα μια λυσσασμένη προπαγάνδα. Θα έπρεπε να είχαμε δεχθεί ότι σήμερα στα φροντιστήρια τα ιδιωτικά των γειτονιών θα υπήρχε ΦΠΑ 23%. Που δεν υπάρχει. Και δεν θα υπάρξει. Μα με συγχωρείτε. Καταλάβατε, λέω. Το προσπαθώ να πω. Και ψάχνετε επί τρεις μήνες. Συγγνώμη, κύριε Μπαλά. Παρακαλώ. Να μην πάμε κοντά στη λογική. Εσείς το έχετε κάνει. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Ψηφίσατε τον Αύγουστο 23%. Γι' αυτό χρειάστηκε χτες να το ξεψηφίσετε. Ψηφίσατε λοιπόν τον Αύγουστο 23% και επί τρεις μήνες ψάχνετε να βρείτε ισοδύναμα. Παραδέρνοντας ανάμεσα στο κρέας, στο κίνο, στο. Είναι αυτό ο σχεδιασμός. Στο κρασί. Μα κοιτάξτε να δείτε. Ο σχεδιασμός είναι. Το χοντρό πράγμα. Από εκεί πέρα πλευρές, γιατί το είχαμε κάνει και πέρυσι κάτι τέτοιο, ψάξαμε ισοδύναμα. Για πρώτη φορά ψάχνουν ισοδύναμα. Είναι πειράματα θα κάνουμε όμως. Μα δεν είναι πειράματα. Όταν είσαστε. Υποτίθεται μας είπατε το παράλληλο πρόγραμμα. Και ο λαός σας ψήφισε γιατί βαρέθηκε τους άλλους. Μία πλευρά. Ο άλλος λέει κάτι καλύτερο θα κάνω. Ήρθατε και υποσχεθήκατε παράλληλο πρόγραμμα. Εγώ δεν πάω στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έμεινε στη Θήβα. Πάει η Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε όμως για το παράλληλο πρόγραμμα. Στη Θήβα εκεί... κατέβηκε μέχρι τη Θήβα και στην πορεία, σε ένα βάθος χρόνου, θα έχουμε και εφαρμογές να βελτιωθούν τα πράγματα. Ποιο είναι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα. Το οποίο δεν το βλέπει κανείς, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι και αυτό σαν τη Θεσσαλονίκη. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Να σας δώσω κάτι. Ένα άλλο παράδειγμα. Όσο και να σας στεναχωρεί κάποιος. Η υπόθεση επιτέλους.
οι μεγαλοκαναλάρχες να μπουν σε μια λογική εκλογήκευση. Να πληρώσουν. Μαζί σας, κύριε Υπουργέ. Να πληρώσουν. Να πω κάτι. Μα και δεν με αφήνει να μιλήσει. Να πω δείγματα του παράλληλου προγράμματος. Ξέρετε γιατί σας... Να πω δείγματα του παράλληλου προγράμματος. Διότι όποτε λέμε κάτι, βγάζετε τα κανάλια μπροστά. Δεν μας δυσκολεύετε με αυτό που λέτε. Ούτε μας στενοχωρείτε. Προσπαθώ να πω κάποια που στο διάρκεια του 1,5 μήνα γίναν νόμοι. Αυτό προσπαθώ να πω. Θα μπορούσα να σας πω επίσης ότι ο Βερναρδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, έχει έτοιμο το νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος το επόμενο διάστημα για την υπόθεση του δημόσιου χώρου, των δημοσίων υπαλλήλων, που φτάνουμε μέχρι να έχουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες και αύξηση των μισθών. Εδώ δεν και αυτό είναι παράλληλο το πρόγραμμα. ΕΡΣ ακόμα, κύριε Βαλαφά, για να εφαρμόσετε τον νόμο. Είναι παράλληλο πρόγραμμα. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Είναι παράλληλο πρόγραμμα. Είναι παράλληλο πρόγραμμα. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Είναι παράλληλο πρόγραμμα να ψηφίζετε και σωστά, θα πω εγώ, τον νόμο για τις 100 δόσεις. Την προεκλογική περίοδο να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής σας επιχειρηματολογίας, ότι να ρε παιδιά, κάναμε και πέντε πράγματα που βοηθάνε την κατάσταση. Σωστά. Και να έρχεστε να τον αλλάζετε μετά τις εκλογές. Είναι στοιχείο θετικό του παράλληλου προγράμματος. Κύριε Λυριτζή, πολύ σωστά ρωτάτε. Πρέπει να επανέλθουμε στο βασικό, στο αρχικό. Τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, βρωθήκαν μπροστά η χώρα και η κυβέρνηση μπροστά στο δίλημα. Ή φεύγετε ή υπογράφετε τη συμφωνία αυτή. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι, η συμφωνία αυτή στο πλαίσιο της είχε επανεξέταση των 100 δόσεων. Μπορεί να μου πει κάποιος, ο κ. Τζίριζης, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Στάδε, να μου πει κακώς υπογράφει την καλή συμφωνία, έπρεπε να βγούμε από το ευρώ. Όποιος όμως, και είναι η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού από τις εκλογές, λέει όχι, να μείνουμε στο ευρώ και με την επόδυνη συμφωνία, ήταν φυσικό να περιμένουμε και περίμενε ο κόσμος και το ξέρει. Γι' αυτό δείχνει την κατανόηση. Γι' αυτό θεωρεί ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι μονόδρομος. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι μονόδρομος. Γιατί ξέρει, δεν του κρύψαμε τίποτα. Και δεν θέλει ο ελληνικός λαός να φύγει από το ευρώ. Αλλά να φύγει από το ευρώ δεν θέλει, αλλά δεν θέλει και 15 φορές και κεφαλαιότητα. Ένα λεπτό. Επειδή ακριβώς, να το πω λαϊκά, δεν θέλαμε να πάμε εκεί που κατά τη γνώμη μου και για γεωστρατηγικούς και για οικονομικούς λόγους θα ήταν μεγάλη καταστροφή, δεχθήκαμε τη συμφωνία. Με τα λόγου γνώσεως εμείς, αλλά και μήπως με ενημέρωση του κόσμου. Κύριε Υπουργέ, τελικά η συνεργασία με τον κύριο Καμένο και του Σανέλ και έπρεπε να κάνετε ένα ευρύτερο σχήμα, ώστε, λέω, όχι απλώς να είστε πιο σταθερή κυβέρνηση και πιο ισχυρή, αλλά να πιέσετε και την Τρόικα περισσότερο. Γιατί τώρα μια αδύναμη κυβέρνηση όπως είναι η δική σας, η οποία στηρίζεται σε πατερίτσες πλέον, κινδυνεύει με κατάρρευση, κύριε Υπουργέ. Επομένως, καλό είναι να πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και να την πείτε σύντομα. Την αλήθεια σε ποιο θέμα? Σε αυτό το θέμα. Σε ποιο απ' όλα? Αν κάνατε λάθος. Κάνατε λάθος. Σε σχέση με την επιλογή συμμάχων. Σε σχέση με την επιλογή. Όχι. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο, με τα δεδομένα που υπήρχαμε, κάναμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ έχει αναδείξει ένα θετικό στοιχείο, ότι δυνάμεις που ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και σε ορισμένα λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά ζητήματα, ηθαγένειες κλπ. Υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές, συμφωνούν στα βασικά και προχωράνε. Αυτό που λέτε θα μπορούσε να ήταν ένα σενάριο υπό άλλα συνθήκας και γενικά εμείς θεωρούμε, το είπε και ο Τραγασάκης, ντεκλαρέ χθες, ότι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση, ιδιαίτερα με τις δυνάμεις που οι ίδιες χαρακτηρίζονται προοδευτικές, ριζοσπαστικές, δημοκρατικές. Σε επίπεδο κυβέρνησης, συνεννόηση. Σε όλα τα επίπεδα. Μα για να φτάσεις και σε αυτό το επίπεδο που λέτε κάποια στιγμή, για να σας πω κάτι. Αν εμείς προχωρήσουμε τον εκλογικό νόμο, ανοιχτά στον ελληνικό λαό, αν προχωρήσουμε τον εκλογικό νόμο, θα τον προχωρήσουμε. Θα τον προχωρήσουμε. Θα τον προχωρήσουμε. Και προχωρήσουμε σε ένα πολύ πιο αναλογικό τη λογική τη απλή αναλογική σύστημα. Το πιο αναλογικό από αυτό που έχουμε. Όχι, απλή αναλογική θα είναι και στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Θα το δούμε. Αυτό δεν είναι τη ώρα. Καταλαβαίνετε ότι πιθανόν θα χρειαστεί να δει σε επόμενες εκλογές να δει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με ευρύ τις συνεργασίες. Όπως γίνεται για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Όπου εκεί οι ομόλογοι του Πασόκ, να το πω έτσι, ή του ποταμού, όχι του ποταμού, ναι, του Πασόκ, οι ομόλογοι του Πασόκ συνεργάζονται με τους αντίστοιχους τους δικούς μας για να αντιμετωπίσουν την πολιτική λιτότητα στον προηγούμενο κυβερνήσεων. Και το ανάποδο ισχύει όμως. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα πάει το ΚΚΚ, δεν ξέρω αν θα πάει το ΚΚΚ από Πορτογαλίας, σίγουρα θα είναι μέσα στο μπλοκ, αν θα συμμετάξει στην κυβέρνηση. Βάζετε όμως, βάζετε από μια πλευρά, βάλτε το και ανάποδα. Οι ομόλογοι δικοί σας, που είναι ας πούμε το μπλοκ της αριστεράς, συνεργάζονται με τους σοσιαλιστές. Δεν τους λένε δω σύλλογους των Βρυξελών. Δεν θέλω τώρα να πω σε σενάρια που θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει το Σεπτέμβριο, που όμως δεν υπήρξαν. Όχι. Και το Σεπτέμβριο, αν ήταν άλλα τα δεδομένα, εμείς θα βλέπαμε και άλλες πλευρές που θα αποτύπωναν
την θέληση του λαού. Επειδή είστε στο Υπουργείο Εσωτερικών, μισό λεπτό. Παρακαλώ, επειδή είστε στο Υπουργείο Εσωτερικών και επειδή δουλειάσεις είναι το διοικητικό κομμάτι του κράτους, αλλά και το διοικητικό κομμάτι συνδέεται με το οικονομικό. Και επειδή είπατε ότι δεν έχει γίνει μείωση μισθού στο δημόσιο. Και επειδή είδατε τις τελευταίες μέρες, βλέπω δημοσιεύματα κυρίως προερχόμενα από το Δέλτα Νιτάφ, ότι πιθανότατα θα ζητηθεί πρόσθετη μείωση των μισθών. Η κυβέρνηση είναι σε θέση να διαβεβαιώσει ότι μειώσεις μισθών δεν πρόκειται να υπάρξουν. Εντάξει, μειώσεις μισθών δεν περιλαμβάνονται σε καμιά περίπτωση σε αυτά που έχουμε υπογράψει και όπως έχουμε πει, τίποτε το οποίο δεν έχουμε υπογράψει πρόκειται να γίνει. Θα θυμάστε ότι μόλις υπογράψαμε συμφωνία και αναλάβαμε την κυβέρνηση, ήρθε η γερμανική εταιρεία η Fraport, ενώ είχε υπογραφεί, μια πρώτη υπογραφή είχε μπει κατά την υπογραφή για τα αεροδρόμια και θέλησε να αναθεωρήσει επί ταχύρω τη σύμβαση. Μάλιστα. Και είπαμε όχι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αν θέλεις αναθεώρηση, κυρία Φράιπορτ, από την αρχή, από μηδενική βάση. Μάλιστα. Εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε τίποτα το οποίο δεν είναι συμφωνία. Τηρούμε τη συμφωνία, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, δεν το παίζουμε τζάμπα μάγκες, να εξηγούμαστε. Αλλά είχατε πει ότι αλλά δεν δίνετε εκεί. Τα αεροδρόμια. Αλλά μέχρι εκεί. Τα αεροδρόμια ήταν συμφωνία τα αεροδρόμια. Ήταν συμφωνία. Λέμε τι λέγατε εσείς παλιά. Ήρθε η Φράιπορτ και ήθελε αναθεώρηση της ήδη υπογραφής σας, όχι από εμάς, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και λέμε όχι. Όχι, κύριε Υπουργέ, σε μιλήσατε για μισθούς. Μειώσεις συντάξεων θα έχουμε περαιτέρω. Λοιπόν, τώρα θα πω αυτό το πράγμα το οποίο λέτε, πολύ σωστά ρωτάτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το βασικό για μένα είναι ότι η κατάσταση σήμερα, θα πω μια έκφραση η οποία μπορεί να μην αρέσει κάποιος, είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή, ξέρουμε που πάμε. Και τηρείται αυτό το ξέρουμε που πάμε με συνέπεια αλλά και επιβεβαίωση. Δηλαδή, έχουμε πει ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, αξιολόγηση. Έναρξη τη συζήτηση για το χρέος. Για να ανοίξει ένας δρόμος, ένα φως συγκεκριμένο. Επαναλαμβάνω. Ανακεφαλαιοποίηση, πρώτη αξιολόγηση, ρευστότητα, έναρξη τη συζήτηση για το χρέος. Αυτά δεν είναι τίτλοι. Έχουν περιεχόμενο. Δηλαδή για την ανακεφαλαιοποίηση. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Προχωράει καλά ο στόχος ανακεφαλαιοποίηση. Ακούω κριτικές προς την κυβέρνηση και θέλω να μου δώσετε μια απάντηση. Ότι χαρίζετε τις τράπεζες έναντι ευτελεστά του αντιτίμου. Ότι εδώ, ας πούμε, την τιμή που δόθηκε στη μετοχή των τραπεζών, αγόρασαν τις τράπεζες με 18 δισεκατομμύρια μέσα έναντι 750 εκατομμυρίων. Ότι πήραν δηλαδή οι νέοι μέτοχοι τεράστια ποσά, λύνοντας λίγα λεφτά. Και ότι βάζετε στη διοίκησή τους την Τρόικα. Ένα λεπτό. Η ανακεφαλαιοποίηση, να ελέγχει το κράτος. Η ανακεφαλαιοποίηση δεν μπαίνει ποιος παίρνει, δεν παίρνει. Βγαίνει στη διεθνή αγορά και λες αγοράστε μετοχές. Να το πω λαϊκά να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Ναι. Αγοράστε μετοχές. Γιατί προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις πήγαν στο βρόντο. Επειδή δεν συνδέθηκαν με τα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να χαιρετιστεί το γεγονός και να θεωρηθεί ιδιαίτερα θετικό ότι η ανακεφαλαιοποίηση συνδέεται με τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι ένα βραχνάς και για τις ίδιες τράπεζες. Λοιπόν, ανακεφαλαιοποίηση δεν το ορίζεις εσύ. Δεν βάλω εγώ face control ποιος μέτοχος θα έρθει να πάρει μετοχές. Ορίζει το περιβάλλον όμως. Εκτός αν μιλάμε για άλλου τύπου ρυθμίσεις. Η ανακεφαλαιοποίηση προχωράει πάρα πολύ καλά. Η ανταπόκριση που είναι από τους ιδιώτες μετόχους, να είμαστε ειλικρινείς τώρα, μεταξύ μας μιλάμε τώρα, δείχνει, το οποίο είναι εντυπωσιακό, μια μεγαλύτερη από όσοι μπορούσαν να περιμένω ακόμα και εγώ. Εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Μη λέμε γύρω-γύρω. Πάτε γύρω-γύρω. Μειώσει θα έχουμε συντάξει, σα ρωτάω. Θα ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση μειώσει συντάξει. Θα σα πω αμέσω για αυτό το πράγμα. Το ασφαλιστικό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει επιτάπητο. Η δική μα προσπάθεια των δανειστών φαίνεται, τα λέω με κάθε επιφύλαξη, διότι δεν υπάρχουν τελικέ αποφάσει. Ξεκινάει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση, συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Φαίνεται, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι υπάρχει τάση των δανειστών στην κατεύθυνση να εκλογικευτεί ή να συμμαζευτεί το πράγμα στο ασφαλιστικό σύστημα με μείωση συντάξεων. Εμείς. Μα ζητάνε μείωση συντάξεων επομένως. Αυτοί ζητάνε. Ναι. Λέω, φαίνεται ότι ζητάνε. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνουν. Ζητάνε εμείς λέμε όχι. Η εθνική και σύνταξη λέμε, να συνδεθεί να με περιουσιακά στοιχεία εισοδηματικά. Να συμφωνήσουμε κλπ. Σε κάτι. Πιστεύει κανείς. Ένα λεπτό. Ανεξάρτητα από τρόικες, κουαρτέτα κλπ. Πιστεύει κανείς ότι το ασφαλιστικό σύστημα με τέτοια ανεργία, με τέτοια ποσοστό ανασφάλισης εργασίας, μαύρης εργασίας κλπ, με τέτοια λιτότητα, δεν απαιτεί, πιστεύει ότι δεν απαιτεί κάποιους ρύθμιση. Το δικό σας σχέδιο περιμένουμε. Πιστεύει. Εάν εσείς το δικό μας σχέδιο λοιπόν. Εάν το δικό σας σχέδιο περιλαμβάνει, αυτό ρωτάει η Δημήτρης τόση ώρα. Το δικό μας σχέδιο λοιπόν δεν περιλαμβάνει. Το δικό μας σχέδιο δεν περιλαμβάνει μείωση συντάξεων, περιλαμβάνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με εισφορές. Και άλλα, και άλλες πλευρές, και άλλες πλευρές ένισης. Με αύξηση φορών. Τώρα μιλάμε για ασφαλιστικά. Για εργοδότες. Εισφορές είπα. Εργοδοτών. Δεν θα αυξήσουμε την. Αν υπάρξει δυνατότητα. Προς τα εκεί θα κινηθούμε. Τώρα, του ποιους
πόσο κλπ. Θα το δούμε. Γιατί, να μας πείτε μια κουβέντα για το προσφυγικό, κύριε Υπουργέ, γιατί θα τέλειωσε ο χρόνος και θα μας διώξετε. Θέλετε, εσείς το χρόνο κανονίζετε εσείς. Τελείωσε όλα όσα είπαμε. Πάμε στο προσφυγικό για μια κουβέντα. Ποιες είναι η κατεύθυνση που έχουμε. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιδωμένη, είναι πίσω σας. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται παντού. Δεν τα ανακαλύψαμε τώρα εμείς. Σήμερα συζητάνε για την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, εμάς δηλαδή. Μας πιέζουν οι Γάλλοι γιατί είχαμε τζιχαντιστές εδώ που έκαναν τη βρώμικη δουλειά. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τζιχαντιστές ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς είναι στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Είναι στην Ευρώπη δυστυχώς. Είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες από χώρες πληττόμενες από τους βομβαρδισμούς κλπ. Που είναι ήδη κάτοικοι από χρόνια, έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη. Εντάξει, ήταν και στον Παγκράτη όμως. Καταλάβατε, λέω. Είναι δυστυχώς, δεν χαίρομαι γι' αυτό. Το γεγονός λέω ότι η υπερθωριοποίηση, η απαξιοποίηση. Κινδυνεύουν να μας βγάλουν από τη Σέγγεν. Τα ξέρετε τα σενάρια. Ξέρουμε πολύ καλά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς το διαχειριζόμαστε τηρουμένων των δεδομένων με τις οικονομική λιστότητα που υπάρχει πολύ καλά σχετικά. Έχουμε πλήρη γνώση τι γίνεται. Πιέζουμε την Τουρκία. Πρέπει να πιέσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δεχτεί ορισμένα πράγματα και να ενισχύσει την Τουρκία να κάνει από εκεί τους διακανονισμούς και τις μετεγκαταστάσεις. Η υπόθεση με τη Φύρο στα σύνορα είναι ένα καινούριο στοιχείο, χθεσινό. Μάλιστα. Βλέπετε τι γίνεται. Μάλιστα. Άρα αδιέξοδο. Όχι αδιέξοδο. Αδιέξοδο δεν υπάρχουν ποτέ. Θα πιεστεί η Φύρομ να σταματήσει αυτές τις εξυπνάδες περικλεισίματος σε ορισμένες κατηγορίες και να αφήσει τον κόσμο να περάσει. Δεν μπορεί στην Ευρώπη να έχουμε ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και να μην έχουμε ελεύθερη διακίνηση ανθρώπινων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα το ζήτημα της ασφάλειας είναι δεδομένο, αλλά επαναλαμβάνω, το ζήτημα της ασφάλειας δεν αντιμετωπίζεται μόνο ή κυρίως με ελέγχους. Αντιμετωπίζεται και με αυτό. Όταν το πρόβλημα το έχεις μέσα στη χώρα σου, στην Γαλλία ή στο Βέλγιο, στα περιθωριοποιημένα, γετοποιημένα προάστια που μένουν μόνο άνεργα παιδιά μετανάστες, το πρόβλημα το έχεις εκεί πέρα που γίνονται εύκολη λία αυτών των εγκληματιών τρομοκρατών. Εκτός από τις με την Τρόικα και τα υπόλοιπα ζητήματα, εσείς σχέδιο στο Υπουργείο έχετε, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι πρώτα απ' όλα εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις στο επίπεδο των Δήμων. Ετοιμάζουμε τώρα να δούμε τα ζητήματα των προϋπολογισμών των Δήμων κλπ. Για να προχωράει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του εντός του 16 του υφιστάμενου θεσμικού πλαίσιου του Καλλικράτη. Προχωρούμε την κάρτα του πολίτη και αντιμετωπίζουμε σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά όλη την Ελλάδα, την διευθέτηση και την αντιμετώπιση του ζητήματος εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, ένα θέμα το οποίο είναι σκληρό, αξίζει τον κόπο. Εδώ φωνάζει η περιφέρεια. Εδώ φωνάζει η περιφέρεια. Όχι, η περιφέρεια. Φωνάζουν. Η δική μας περιφέρεια. Επειδή το θέμα το ξέρω πολύ καλά, φωνάζουν αυτοί, και δεν θα πω τώρα ονόματα ή άλλους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει μια δύσκολη υπόθεση, αλλά αναγκαία. Κλείστε, δηλαδή, υπόθεση ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή. Ένας μοντέρνος τρόπος, σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης της διαχείρισης των αποβλήτων. Καλημέρα, κύριε Μαρά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εμείς.